Η συζήτηση αυτή γίνεται όχι για την ενημέρωση που κάνουμε μέχρι στιγμής για τα πεπραγμένα μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο χωριό και θα θέλαμε να ακούσουμε τις αντιρρήσεις σας, τις όποιες παρεμβάσεις σας θέλετε να κάνετε, για να μπορούμε να απαντήσουμε. Θα σας πω μόνο ότι το θέμα παιδικών χαρών, επειδή διάβασα κάποια πράγματα και είδα και οπότε ξέρω περίπου τι θα συζητήσουμε σήμερα, το θέμα των παιδικών χαρών δεν αφορά μόνο το χωριό εδώ, αφορά όλο το νησί και αφορά όλη την Ελλάδα. Είναι ένας νόμος ο οποίος ήρθε τον Ιούλιο του 2014, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, αλλά τον Ιούλιο του 2014 και μας κοινοποιήθηκε και εμάς κάπου τον Οκτώβριο ξανά, μας επισημάθηκε από το Υπουργείο και μας είπαν ότι εμέσως πλην σαφώς ότι είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί, για οποιοδήποτε μικροατύχημα ή ατύχημα στις παιδικές χαρές. Αυτό λοιπόν, για να μπορέσει κάποιος να πει ότι δεν μπορεί να υποστεί κάποιες νομικές, ας το πούμε, πώς θα το πω, κυρώσεις, πολύ σωστά, πρέπει οι παιδικές χαρές να έχουν αυτό που λέμε πιστοποίηση. Για να βγει αυτή η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία. Εδώ λοιπόν είναι και το αστείο του θέματος, διότι όσα χρόνια υπήρχαν χρήματα στους Δήμους, που πραγματικά παλιότερα υπήρχε μεγαλύτερη βοήθεια και πιο μεγάλη άνεση, δεν είχαν πει ποτέ ότι οι παιδικές χαρές πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να είναι πιστοποιημένες. Τώρα λοιπόν που οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, όχι μόνο ο δικός μας, ασφιχτιούν οικονομικά, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε με συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή θέλουν και πιστοποιημένα όργανα και πιστοποιημένο χώρο. Δεν φτάνει μόνο να πάρουμε πιστοποιημένα όργανα και να τα βάλουμε σε ένα χώρο και να πούμε είναι πιστοποιημένη η παιδική χαρά. Πρέπει και ο χώρος αυτός να πιστοποιηθεί. Και πιστοποιείται πώς? Από τον περιβάλλοντα χώρο, αν είναι εντάξει, δηλαδή αν δεν υπάρχουν κίνδυνοι δηλαδή από το περιβάλλον, που σημαίνει κάποια σκαλοπάτια, κάποια άλλα πράγματα, αντικείμενα, εμπόδια τα οποία μπορούν κάποια παιδιά να υποστούν κάποιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν έρχεται κάποια υπηρεσία ή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή μια άλλη ένας εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος είναι φορέας, ο οποίος πιστοποιεί τις παιδικές χαρές, κάνει μια μελέτη και πάνω στη μελέτη αυτή στείνεται η όποια παιδική χαρά οπουδήποτε. Αυτή τη στιγμή στην Άνδρο δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά πιστοποιημένη παιδική χαρά και έχουν δυστυχώς ξυλωθεί οι περισσότερες. Να σας πω ότι το 2015 ο Δήμος δαπάνησε, ενώ είχαμε συνοηθεί με την Περιφέρεια ότι η Περιφέρεια θα μας δώσει τα χρήματα για ένα μεγάλο έργο που είχε γίνει στο Μπατσί και συγκεκριμένα το τοιχείο της παραλίας του Μπατσιού, το οποίο στήχησε 120.000. Επειδή για κάποιο λόγο δεν πήραμε τα χρήματα από εκεί της Περιφέρειας και ο Δήμος έδωσε δικά του χρήματα, τα οποία τα είχαμε ανάγκη για να προχωρήσουμε στις πιστοποιήσεις παιδικών χαρών, τότε ζητήσαμε από την Περιφέρεια να μας φτιάξει μερικές παιδικές χαρές. Συγκεκριμένα τρεις παιδικές χαρές, να ξεκινήσουμε δηλαδή με τρεις παιδικές χαρές. Τρεις κεντρικές δηλαδή. Δυστυχώς αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο από την τεχνική μας υπηρεσία. Είμαστε έτοιμοι τώρα να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση και να προχωρήσουμε σε αυτό. Παράλληλα, από το Υπουργείο, πριν από λίγο καιρό, μας ήρθε χαρτί και μας λέει να πούμε ποιες παιδικές χαρές έχετε ανάγκη στο νησί, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε σαν Υπουργείο, έτσι μας έγραψαν και απαντήσανε, να συνεισφέρουμε με χρήματα, να σας χρηματοδοτήσουμε προκειμένου να μπορέσετε να προχωρήσετε στην πιστοποίηση και στην κατασκευή νέων παιδικών χαρών. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, θέλω να ακούσω εσάς, να ακούσουμε τις... Να την ξέρουμε, γιατί την ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί είδα πολλά στο Facebook που ρωτάγανε πώς γίνεται. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ξαφνικά, μία μέρα, χωρίς να μάθει κανένας τίποτα, εξαφανίστηκε η παιδική χαρά. Το λόγο, δεν ξέρω ποιος το ξέρει. Ποιος είναι, ούτε αυτό το ξέρω. Λοιπόν, εγώ θέλω να μάθω, γιατί έφυγε η παιδική χαρά από το χωριό μου, χωρίς να ενημερωθεί κανένας.
Δεν αμφισβητούμε ότι δεν υπάρχει χαρτί έτσι. Καμία σχέση. Ότι πρέπει να. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, το ξέρω και εγώ. Ότι το κοίτα, και ότι είχε συζητηθεί ελαφρά. Υπάρχει δηλαδή μελέτη από την τεχνική υπηρεσία ότι ήταν η τέτοια αυτή εδώ. Θα τελειώσεις και μετά θα απαντήσω και σε σένα και σε όλους, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία βλέπω. Περίμενε, δεν έχω τελειώσει. Δεν θα μπορούσατε να τα ξέρετε. Ναι, είναι ναι. Κάποια πράγματα που εγώ δεν τα γνωρίζετε. Ότι δεν θα μπορώ να ξέρω πολλά εντάξει, πράγματα. Εντάξει, Γιάννη. Αναρωτιέμαι και λέω. Ναι. Πώς έφυγε η παιδική χαρά από εδώ σε μια μέρα μέσα χωρίς να μάθει κανένας τίποτα. Εμένα είναι περίεργο αυτό. Για μένα. Διότι αν μπαίνει οποιοδήποτε μέσα στο χωριό μου και κάνει ό,τι θέλει, θα εφαρμόσουμε άλλα πράγματα. Και εμείς. Έχουμε αμυντικούς, άλλους τρόπους να κάνουμε. Και αναρωτιέμαι και το άλλο μου. Εδώ υπήρχαν τρία δέντρα, εξαφανιστήκαν και αυτά. Η παιδική χαρά ήταν παράνομη και τα δέντρα ήταν παράνομα. Μα γι' αυτό πήγε και παράνομη και επικίνδυνο. Έτσι θέλω να ξεκινήσει η κουβέντα. Εντάξει. Και από εδώ και πέρα, οι χωριανοί είναι εδώ για αυτόν τον λόγο. Εντάξει. Δεν ήρθαν για κάτι άλλο. Okay. Αυτά όλα εδώ καλώς γίνονται. Και μακάρι να γίνουν και γύρω-γύρω και από κάτω και από πάνω και οπουδήποτε. Τρία δέντρα τώρα. Βέβαια. Ένα ξέρω ήταν εκεί. Αλλά τώρα ξέρω, δεν λοιπόν, ήταν, να πω κάτι. Τώρα γίνουν τρία. Εγώ εδώ είμαι 35 χρόνια λοιπόν, και περνάω πάνω να, κάτι. Να απαντάμε τρία δέντρα κάθε μέρα. Εδώ, εκεί και στην είσοδο. Αυτό είναι και το κύριο θέμα στην ουσία. Γιατί έφυγε η παιδική χαρά, αυτό είδα και στο Facebook εγώ. Το κύριο θέμα είναι η παιδική χαρά. Που υποτίθεται ότι έγινε ξαφνικά και δεν το ξέρε κανένας. Λοιπόν, το κύριο θέμα είναι η παιδική χαρά. Παιδική χαρά. Να απαντήσουμε γιατί λοιπόν. Εσύ Γιάννη, καλός και οι περισσότεροι από εδώ καλός. Βέβαια, ο Δημήτρης μπορεί να το ξέρει αν, και δεν θυμάμαι τότε αν ήταν πρόεδρος. Με απόφαση του Δημού. Μισό λεπτάκι. Άφησε με να μιλήσω όμως για να καταλάβουν όλοι Γιάννη και εσύ. Δεν ξέρω αν είναι εδώ κάποιος από τη θητεία 11-13. Ποιος ήταν πρόεδρος, ο Αντώνης, ο Γιζάκης ήτανε. Ο Αντώνης ο Γιζάκης. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιος σύμβουλος. Εσύ μπορεί να το μαθαίνεις για πρώτη φορά και ο κόσμος. Όμως η διαδικασία αυτή που έγινε πριν λίγο καιρό έχει ξεκινήσει από το 2009. Από 18 Μαΐου λοιπόν του 2009. Είναι παράνομη συγκεκριμένη. Γιάννη μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, έτσι. Άσε με να μιλήσω για να καταλάβετε επιτέλους ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως γράφονταν. Από τον Μάιο λοιπόν του 2009 έχει βγει μια απόφαση που σας την έχω φέρει να σας τεραφήσω εδώ από την εφημερίδα της κυβέρνησης, η οποία έχει τροποποιηθεί δύο φορές μες στο 9 και άλλη μια φορά στο 13, που έλεγε στους δήμους και τις κοινότητες. Από το 9 έχετε διορία μέχρι 31 12 του 2012 όλες τις υφιστάμενες παιδικές χαρές να τις διορθώσετε ή να τις αντικαταστήσετε και να τις πιστοποιήσετε. Εν συνεχεία, δόθηκε νέα παράταση και έλεγε ότι επειδή τα τρία χρόνια είναι λίγα, προχωρήστε ακόμα άλλα δύο χρόνια και μέχρι 36 του 2014 προβείτε σε όλες τις διορθώσεις ή αντικαταστάσεις των παιδικών χαρών για να τις πιστοποιήσετε. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Να ρωτήσω εγώ, ο Δήμος και οι κοινότητες. Να σας ρωτήσω εγώ λοιπόν εσάς εδώ στο χωριό. Τι επισκευή, τι αντικατάσταση, τι φάκελος που λέει ότι υπάρχει της παιδικής χαράς στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Τι έγινε από το 9 μέχρι το 14 που έλεγε ο νόμος να αντικαταστήσουμε. Που μας επέτρεπε εμάς τώρα να έρθουμε και να πούμε, όπως θα σας πω για άλλη παιδική χαρά, ότι μην τις βγάλετε τις παιδικές χαρές. Καταρχήν να σας πω ότι δεν είμαι υπεύθυνος της παιδικής χαράς, είναι ο Διαμαντής. Όμως το μελέτησα και ήρθα εδώ γιατί δεν μπορούσε να έρθει ο άνθρωπος. Πείτε μου λοιπόν εσείς, να σας ακούσω, οι χωριανοί εδώ. Έγινε κάποια εργασία επισκευής της παιδικής χαράς αυτής, η οποία παιδική χαρά εμένα μου είπε ο Αλέκος ομίλασε γιατί εγώ δεν το ξέρω. Ότι την έβαλε ο πατέρας του. Έγινε. Μάιο του 1985, το ιστορικό της παιδικής χαράς, λίγο να το πούμε. Το Μάιο του 1985. Με πας παλιά, από το 9 στο 14 θα με πας. Όχι. Που θέλω για την πιστοποίηση. Έγινε. Πείτε μου λοιπόν. Όταν τη φτιάξετε, εσείς θα τη φτιάξετε. Εσείς, δεν είστε στο σύλλογο.
όταν φτιάχνουμε την Εθνική Χαρά. Ποιος ήταν πρόεδρος? Υπάρχει φάκελος που λέγεται αυτό το πράγμα? Όχι, τι φτιάξαμε. Μήπως ήταν πιάνας. Λοιπόν, αφήστε το θέτω. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ιστορικό για να θυμηθούμε πώς έχει γίνει. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ήταν η πρώτη παιδική χαρά του Όρμου Κορθίου. Η πρώτη παιδική χαρά? Η πρώτη παιδική χαρά του Όρμου Κορθίου. Παραδόθηκε Μάιο του 1985. Επί προεδρίας Λεωνίδα Μίλα. Το 85. Φαντάζεστε λοιπόν όταν μιλάτε για σήμερα. Ξυλώνουμε μια παιδική χαρά και είναι δύσκολο να γίνει. Φανταστείτε το 85. Μην το πας αλλού. Σε ρωτάω. Φανταστείτε τις δύσκολες συνθήκες. Συγγνώμη να μιλήσω. Φανταστείτε τις δύσκολες συνθήκες που το 1985, που εδώ λειτουργούσε ακόμα το δημοτικό σχολείο, έτσι, να έχουμε παιδική χαρά σε ένα χωριό που τα παιδιά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Συμφωνώ. Ήταν μια πολύ μεγάλη, δηλαδή για να κερδίσουμε παιδική χαρά, όλο το Κόρθι δεν υπήρχε κανένα στο όλο το Κόρθι να έχει άγαλμα και είχαμε εμείς. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι το 2017 που είμαστε τώρα, ναι, δεν λέω να μην ανακαινιστεί, δεν λέω να μην φτιαχτεί, δεν λέω να μην πάρει πιστοποίηση. Ο τρόπος που έγινε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Όσαμο, άρα δεν μου απαντάς την ερώτηση, τι μπορεί κάποιος να μου απαντήσει. Η παιδική χαρά από το 9, βρε παιδιά, συγγνώμη. Από το 9 δεν θα πάω. Ο εγώ φάκελος, δεν με ενδιαφέρουν να έχω ένα φάκελο εγώ μέσα που οι δεν είναι. Τετραετία και όποιο μπαίνει πάνω δεν μα ενδιαφέρει. Συγγνώμη λίγο. Από το ενδιαφέρει όμως εμάς που είμαστε υπεύθυνοι. Ποιο. Περιμένετε. Δεν βάζει υπογραφή πουθενά. Δεν είναι. Όχι. Υπάρχει κάποιο να μα πει από το 9 ως το 14 τι έγινε, ρε παιδιά, να το έχουμε. Ήρθαμε ποτέ για ιόδιο στο Δήμο, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν επίσημα δεν έχει γίνει τίποτα. Να πάμε τα βήματα να δείτε ότι δεν έγινε τίποτα τυχαία. Να σα πω λίγο. Εντάξει. Δηλαδή η διαδικασία ξεκίνησε από το 9 και πε ότι ήταν για το 1990. Δεν έγινε λοιπόν. Δεν πάμε να δούμε ποιο θέλει το Δήμο. Δεύτερο βήμα λοιπόν, Γιάννη, από το 9 στο 14, και ξέρεις πως μιλάμε και οι δυο μας πολλές φορές. Από το 9 στο 14 δεν είχε ο Δήμος τίποτα στα χέρια του, όπως για όλες τις παιδικές χαρές της Άνδρου, τίποτα που να λέει ότι η παιδική χαρά έστω βάφτηκε ή αλλάχτηκαν τα ναυτικά τα κλειδιά ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών. Και λέει, με το πρώτο εγγραφό, εδώ είναι όλη η νομοθεσία, θα σας την αφήσω, θα την έχετε. Έρχεται λοιπόν, το πρώτο έγγραφο που λέει, ζητείτε διενέργεια ελέγχου σε παιδικές χαρές. Και συνοπτικά μας λέει, φτιάξτε μια επιτροπή για τις παιδικές χαρές, που πρόεδρος είναι ο Διαμαντής Θεοδωράκης, και πηγαίνετε σε όλες τις παιδικές χαρές της Άνδρου, και στείλτε μας έγγραφο, μας το στείλανε 14 Τετάρτου στις 25, ποιες παιδικές χαρές έχουν απ' έξω. Αυτό το σήμα, μπορεί κάποιοι που είναι, ζουν και στην Αθήνα να το έχουν δει, ποιες παιδικές χαρές έχουν απ' έξω αυτό το σήμα, συνεχίζουν και λειτουργούν, τις άλλες, κλειδώστε τις όταν είναι περιφραγμένες και όταν δεν είναι περιφραγμένες, ξυλώστε τις. Και συνεχίζει το έγγραφο αυτό το σκληρό. Γι' αυτό είπα εγώ στο Facebook, παιδιά, δεν είναι δικιά μας η θέληση να γίνει αυτό. Και συνεχίζει. Εάν συμβεί οτιδήποτε, ακόμα και πινακίδα να υπήρχε στην παιδική χαρά που να έλεγε ότι γίνεται απαγορεύεται από το Δήμο και γίνεται χρήση μόνο με την παρουσία των γονέων, πάλι ο Δήμαρχος, αν γινόταν οτιδήποτε, θα πήγαινε μέσα. Και πολλοί άλλοι. Το έγγραφο αυτό, σε όλους σας, το έγγραφο αυτό, επειδή ατονίσαμε λίγο, γιατί το καταλαβαίναμε το πρόβλημα ότι είναι να ξυλώσει όλες τις παιδικές χαρές, επαναλήφθηκε 2 και 3 φορές. Συμφωνώ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, θα σας καλύψω Γιάννη, θα δεις τώρα εντάξει, πολλά θα βγουν. Εντάξει, δεν μπορείς να με καλύψεις. Ξέχασε το. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν... Θα δημιουργούνταν μεγάλο πρόβλημα γιατί οι αποκεντρωμένοι, και η ίδια η αστυνομία μας έστειλε έγγραφο που το έχω εδώ, που λέει τι γίνεται με τις παιδικές χαρές. Όταν και η αστυνομία και οι αποκεντρωμένοι. Ναι. Φανταστείτε, και σας το λέω τώρα, βέβαια εδώ υπάρχουν και κάμερες και τα λοιπά και δεν πρέπει να τα ακούσουν αυτό. Δεν πρέπει να τα ακούσουν αυτό το πράγμα. Ότι για να μπορέσουμε κάποιες παιδικές χαρές που οι πρόεδροι θέλουν ακόμα λίγες μέρες, ένα μήνα να τις λειτουργήσουν, για να μπορέσουμε να το καλύψουμε αυτό εμείς, σαν Δήμος,
και η Επιτροπή έστειλε και στην αστυνομία και στην αποκεντρωμένη και στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί είναι ένας λόγος για να πάρουμε και την επιχορήγηση, ότι ξυλώθηκαν όλες. Στα χαρτιά, Γιάννη μου, όλες οι παιδικές χαρές της Άνδρου είναι ξυλωμένες. Όλες. Υπάρχει έγγραφο προς την αστυνομία. Υπάρχει έγγραφο προς την αποκεντρωμένη και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και ξέρεις από πότε είναι ξυλωμένες? Από το 2016. Έλλειψη ενημέρωσης. Αυτό λοιπόν τώρα που γίνεται εδώ, εμάς θα μας αναγκάσει αύριο και αυτές που ήδη τις κρατάμε με τα δόντια, και θα σας πω γιατί τις κρατάμε με τα δόντια, να πάνε να τις ξυλώσουν. Εννοείται. Και να αφήσουμε όλα τα παιδιά της Άνδρου. Δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημά σας αυτό να ξυλωθούν και άλλες. Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν, αυτό δεν είναι σωστό που λοιπόν, κάνεις. Γιατί λέω ότι δεν άρα τη μέρα εκείνη που ξεκίνησε και με πήρες και τηλέφωνο, γιατί με παίρνεις πολλές φορές τηλέφωνο και σε ευχαριστώ γιατί με βοηθάς. Κάποια πράγματα που δεν τα ξέρω. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνος, σου λέω, για τις παιδικές χαρές. Όταν με πήρες λοιπόν το πρωί και μου είπες αυτό, σου λέω, Γιάννη, δεν ξέρω, κάτσε να μάθω και να σε πάρω πίσω. Αυτό ήταν ο διάλογος. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τόσα έργα έχει κάνει στο χωριό, και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Και άρχισε να κάνει και αυτό το έργο, το οποίο πραγματικά θα γίνει ένα κόσμημα για το καλοκαίρι. Είχε μιλήσει που εγώ δεν το γνώριζα και με το Διαματή. Και με τον Δήμαρχο, που είναι εδώ να σας τις επιβεβαιώσει. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι εν κρυπτό και κάτι που να πηγαίνει κάπου αλλού. Και να είστε σίγουροι, επειδή ήδη ο Δήμαρχος έχει κάνει έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ζητάει 300.000 ευρώ για να πιστοποιήσει 6 παιδικές χαρές, που μία από αυτές, παιδιά, από τη στιγμή που είναι και ξυλωμένη, και μη σας πω και από τις πρώτες, θα είναι η δική σας. Η δική σας θα είναι. Και αν θέλετε, μισό λεπτάκι, αφήστε μου όμως να μιλήσω τώρα και μετά. Ακούστηκαν γιατί της καπαριάς, γιατί της καπαριάς. Συγγνώμη, όχι, πρέπει να πω και αυτό και μετά, και μετά. Ναι, Γιάννη μου, είδα τις φωτογραφίες που ανέρτησες. Και λες, της καπαριάς τη βγάλανε, των Αϊπατίων δεν τις βγάλανε, του Όρμου Κορθίου δεν τη βγάλανε. Κοχύρου δεν μπορούσα να πάω, δεν προλαβαίνω. Δεν ξέρω το Κοχύρου αν έχει. Λοιπόν, και των Αηδονίων. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε καταρχήν να σας ενδιαφέρει αυτό. Να σου πω όμως γιατί δεν βγήκαν. Στον Όρμο Κορθίου λοιπόν είναι κάτι που δεν το ξέρετε και σας το λέω και αυτό, το μάθετε. Στον Όρμο Κορθίου η προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν η μόνη περιοχή που φρόντισε το 2012 και είναι... Και ψηφίσαμε κι εμείς ομόφωνα την απόφαση αυτή, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο το 2012 ψήφισε και τα όργανα που ήταν να παρθούν να πάνε στη χώρα δήμαρχε και σε αδικήσαμε εκεί πέρα κάτω, τα πήραμε και τα πήγαμε στον Όρμο Κορθίου. Γιάννη μου λοιπόν, τα όργανα του Όρμου Κορθίου είναι όλα καινούργια το 2012 και μπορείς αν θέλεις να έρθεις όποτε θες στο Δήμο και να δεις τα τιμολόγια. Να λοιπόν ένας λόγος που όταν μιλήσαμε με τον πρόεδρο, όπως μιλήσαμε και με τη Μαρία, και λέει, και είδαμε εδώ, γιατί πραγματικά η παιδική χαρά είχε χάλια. Όταν πήγαμε στον Όρμο, μπορείς να έρθεις να τη δεις, και μιλήσαμε με τον πρόεδρο, τον Θωμά, μου λέει, μα είναι καινούργια. Περίμενε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε. Όσο για τα Ειδόνια, θα σε παρακαλέσω να πάει να τη δεις, γιατί δεν μιλάμε για παιδική χαρά. Μιλάμε για μια μπασκέτα και κούνιες που από κάτω έχουν το δάπεδο, που προβλέπει ο νόμος. Έτσι. Στα Ιπάτια λοιπόν, που είσαι και από τα Ιπάτια, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Κορθίου, που είναι ο Τρανάκος, που τη χάνει και είναι συγχρόνως πρόεδρος του κληροδοτήματος, όταν μιλήσαμε και συζητήσαμε για την παιδική χαρά στα Ιπάτια, είπε ότι υπόσχομαι εγώ, κάνω στην πίσω μεριά αυτό που κάνανε και περιμένουν επιστοποίηση και μετά, μέσα σε λίγες μέρες, θα κάνω τον Αϊπατίο. Δεν έχουμε κάνει τίποτα πίσω από την πλάτη σας. Και θα πρέπει να είστε τυχεροί που είναι η πρώτη που ξυλώνεται από εδώ, γιατί θα γίνει η πρώτη τέλεια παιδική χαρά. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Δεν είπα να μιλήσω. Νιώθω τύψεις τώρα πάντως. Καταρχήν. Έτσι όπως τα λες, νιώθω τύψεις. Δεν τα λέω εγώ. Είναι εδώ. Παιδιά, κοντεύουνε. Δηλαδή έτσι όπως πάει, το ότι δεν ενημερωθήκαμε αυτό το πράγμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε ενημερώσει τους προέδρους στα χωριά από καιρό. 3/5 το 16. Από καιρό τώρα, ο Διαμαντής Θεοδωράκης ως αντιδήμαρχος και με προτροπή των εγγράφων από το Υπουργείο και εγώ του είχα πει. Έχουμε ενημερώσει όλα τα χωριά, όλους τους προέδρους, ότι οι παιδικές χαρές που δεν είναι πιστοποιημένες, δυστυχώς, πρέπει να ξυλωθούν. Μα δήμαρχε, ποτέ αυτό το πράγμα δεν να σας πω κάτι, επειδή μεγάλωσα στη χώρα.
η παιδική χαρά της χώρας ξυλώθηκε. Ναι. Μια παιδική χαρά στην οποία έκανα και εγώ στην ηλικία μου εκεί πέρα είμαστε. Δηλαδή δεν είχε προβλήματα, αλλά εάν συνέβαινε κάτι, επειδή δεν είναι πιστοποιημένη, δεν έχει αυτό το γραφειοκρατικό, ας το πούμε, και ίσως και ουσιαστικό πολλές φορές κριτήριο, έπρεπε να ξυλωθεί. Είπαμε να βάλουμε, είχαμε βάλει λουκέτο στην αρχή και αλυσίδα και μας είπαν ότι εφόσον τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα με κάποιο τρόπο και κάποιο παιδί περάσει την πόρτα που είναι κλειδωμένη και μπει και κάνει κούνιες ή οτιδήποτε άλλο και χτυπήσει, πάλι δεν μας διασφαλίζει τίποτα. Και ας είναι κλειδωμένη. Και μας έλεγαν πρέπει να τους ξυλώσουν. Αυτό. Πρόταση. Από εκεί και πέρα η παιδική χαρά, ό,τι να κάνει ο Γουλιαδημής, ό,τι να κάνει ο Χρήστος Βουραζέρης, ο οποιοσδήποτε, να πάει να την καλοπίσει, να βάλει, ξέρω εγώ, καλές βίδες, ανοξείδωση, δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να πάρει από συγκεκριμένο φορέα πιστοποίηση. Δεν θα γίνει. Άμα δεν πάρει, θα γίνει. Θα γίνει. Δεν θα γίνει γιατί αυτό αν ορίζει και φύλακα, πώς θα δώσει. Δεν ορίζει. Με τροποποίηση τον έβγαλε το φύλακα. Στον υπηαγωγείο της χώρας. Πήγαν να τη φτιάξουν με χορηγό. Στη χώρα είναι παιδική χαρά απέναντι από την αστυνομία, υπάρχει. Όχι. Στο Κόρθι υπάρχει. Πού. Στο Κόρθι, κάτω. Στον Όρμο υπάρχει. Είναι αυτό που είπαμε τα όργανα. Πόσα παιδιά παίζουν εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή που πέρασε εδώ μπορεί να είναι 20. Τους 5, δεν ξέρω. Στον Πατσί. Δηλαδή η πρώτη παιδική χαρά που κινδυνεύει είναι του Κορθίου. Και εμείς πήραμε τις καταλήξεις. Είναι καινούργια τα όργανα, Γιάννη. Έχει ξυλώσει. Έχει πιστοποιήσει. Δεν έχει όμως. Όχι, αλλά είναι καινούργια. Να πάμε να την ξυλώσουμε. Γιάννη. Μιλάμε σε λάθος βάση τώρα. Γιάννη, μιλάμε σε λάθος βάση. Δηλαδή τι θέλεις να πεις. Ότι κακώς την ξυλώσαμε αυτή ή κακώς ξυλώσαμε κάποια άλλη. Βεβαίως κακώς την ξυλώσαμε. Πρέπει να ξυλωθούν όλες οι άνθρωποι. Πρέπει να ξυλωθούν στο φόρμο. Γιάννη, γιατί το. Δεν το βλέπω. Γιάννη, όλες πρέπει. Δυστυχώς πρέπει να ξυλωθούν όλες. Εγώ σήμερα περνάω κάθε μέρα από εδώ και ανακατεβαίνω. Ναι. Όλα τα καλοκαίρια παίζανε εδώ παιδιά. Ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί τίποτα. Να μου πεις μπορεί να δημιουργηθεί. Σύμφωνο. Δεν αντιλέγω. Ρωτάω ξανά. Είμαστε, εγώ κανένα. Γνωρίζω ότι πριν Γιάννη, τρία χρόνια δεν πρέπει. Κανένα στο χωριό Γιάννη, δεν ήξερε ότι θα πει εδώ και θα γίνει ένα έργο τέτοιο. Αυτό καλώς γίνεται, είπαμε. Και την χαρά της δουλειά έχει με αυτό εδώ. Γιάννη, οι Λουκέτα μπήκανε στον Πατσί πριν τρία χρόνια για την ίδια δουλειά. Έχουν ξυλωθεί, Γιάννη. Για την ίδια δουλειά μπήκανε πριν τρία χρόνια. Έχουν ξυλωθεί όλες. Όλες, Γιάννη. Υπάρχει κάτι που θα φτιαχτεί κάτι καινούριο. Βέβαια. Υπάρχει μελέτη. Μελέτη. Τι χρειάζεται. Υπάρχει έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μελέτη. Έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάρχει. Γιάννη, μισό λεπτό. Για να κατασκευαστούν και να φτιαχτούν εξ αρχής όλες οι παιδικές χαρές είναι τεράστια. Και πιο πολλά. Είναι μεγάλο. Χρηματικό. Εντάξει. Γιατί τη διαλύσαμε αυτό το πράγμα τώρα για να μην είναι αυτό. Ποιο είναι, τι εξηγούμε. Ποιο είναι, τι εξηγούμε. Το Κορθίου κάτι γιατί είναι. Αυτό είναι παράνομο του Κορθίου. Πρέπει να ξυλωθεί και εκείνη. Πρέπει να ξυλωθεί. Δηλαδή αυτό που λες τώρα είναι σαν να μου λες να ξυλωθεί. Εδώ παίζει ένα. Αποφασίσαμε ένα λεπτό. Αποφασίσαμε και διατάξαμε και ήρθατε μια μέρα εδώ και την πήρατε. Αυτό κατάλαβε ο Δημήτρη τόση ώρα που μιλάω. Όλα αυτά τα ακούω πρώτη φορά όπω όλοι. Αποφασίσατε ένα πρωί και διατάξατε και την πήρατε. Και δεν είπατε Δημήτρη, έχει έρθει έγγραφο το 15. Εγώ δεν το γνωρίζω. Γιατί δεν το γνωρίζει εσύ, Δημήτρη. Ωραία, δεν το γνωρίζει πρόεδρο. Να βάλατε μια δημοπόληση να λέγατε ξέρετε κάτι. Ξυλώνω. Σκέφτεσαι να γίνεται μια συγκέντρωση σε κάθε χωριό για να κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Όταν το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν το Υπουργείο σου λέει. Μια ανάρτηση στο καφενείο. Έγινε ανάρτηση. Μια ανάρτηση στο καφενείο την Παρασκευή ξυλώνω την παιδική χαρά. Δημήτρη μου, έγινε ανάρτηση και δύο φορές. Ότι την Παρασκευή ξυλώνω την παιδική χαρά. Εντάξει. Έλα, ρε, Γιάννη, έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Ο σύλλογος μπροστά να κάνει τα έργα αυτό και αυτό. Ξέρουμε γιατί λέμε. Έκανε
που ήταν ενημερωμένος ο πρόεδρος του συλλόγου ότι η παιδική χαρά είναι πέστη και παράνομη και ακατάλληλη και ξέρω παράνομη, δηλαδή δεν είχε τέτοια γιατί ήταν από την ομαρχία. Και φανείται ότι ο σύλλογο αφαίρετα μπαίνει μέσα, λύνει και δένει. Αυτό ήταν το θέμα. Δεν έγινε σωστά. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, μάλιστα με τη νέα ΣΑΤΑ, εδώ η πρόεδρο έχουμε βάλει στο πρόγραμμα να φτιαχτεί γύρω-γύρω το περιμετρικό του βάρη και να γίνει ομοιόμορφο όπω και αυτό. Γίνεται δηλαδή ένα εξοραϊσμό όλο αυτού του χώρου. Οπότε αυτό το κομμάτι, προκειμένου να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή, ό,τι είναι να γίνει πιστοποιημένο, να γίνει όλο εξ αρχής. Δεν μπορούσε να μείνει κάτι μες στη μέση όταν φτιάχνεται όλος εδώ πέρα ο χώρος. Και προφανώς... Όταν ο πρόεδρος έφερε το χαρτί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η Στέλλα μου το έδωσε και το διάβασα. Μου λέει συμφωνείς. Βεβαίως και συμφωνώ. Λέω, τι ωραίο θα γίνει στο χωριό και δεν συμφωνώ. Δεν θα συμφωνήσω. Πάντως όταν φτιαχτεί και μπει, θέλω να είμαστε πάλι όλοι εδώ. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι τέτοια πράγματα. Δεν είπε κανένας ότι είναι να πει παιδί. Αυτά είναι ντροπή, ξανά. Είναι ντροπή. Όπως το είπα, δημόσιο πού είναι καλά. Μέσα από Facebook. Αυτό είναι βλακία, δηλαδή συγγνώμη. Πιστοποίηση όταν γίνει θα ξαναπεί. Φυσικά θα πει. Ποιος είπε ότι να πει παιδί. Εννοείται. Το πρόβλημα να ρωτήσω ποιο είναι. Πιστώ ότι γιατί είναι και η παιδική χαρά ή γιατί ο σύλλογος ξεκινάει να κάνει το έργο στην καρδιά. Δεν φταίει ο σύλλογος. Δεν ξέρω. Από αυτά που διαβάζω εμείς είναι κάτω από όλους. Πείτε μου να δείτε ποιος είναι ποιο από τα δύο. Δεν παίρνει πιστοποίηση. Είναι πριν το 98. Ούτε τα όργανα, ούτε ο χώρος όπως είναι δομημένος. Δηλαδή ακόμα το ευκάλυπτος όπως είναι από πάνω είναι πρόβλημα. Όχι, ας μην το πούμε τώρα αυτό, θα το πούμε κατά τη διάρκεια μετά, θα σου εξηγήσω. Δεν είναι. Είναι πιστοποιημένα τα όργανα. Μου επιτρέπετε. Είναι πιστοποιημένα. Πριν 3 χρόνια συνέβαινε ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει εδώ. Μπήκανε λουκέτα στις κούνιες του Μπατσίου και απορώ που εγώ είμαι από την Αθήνα το έμαθα και δεν το ξέρετε εσείς. Λουκέτα στις κούνιες του Μπατσίου. Πριν 3 μπορεί και 4 χρόνια. Λουκέτο και άλλο ξέρω. Λουκέτο και τροχού. Λουκέτο και εμένα μου κακοφάνηκε. Δημήτρη, γιατί είχαν έρθει άνθρωποι στο σπίτι, μου κακοφάνηκε και μετά αμέσως έμαθα ότι δεν υπήρχε πιστοποίηση και γι' αυτό το λόγο. Πώς εσείς δεν ενημερωθήκατε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τις κούνιες. Τι εντός θέλαμε. Τώρα να τελειώνουμε. Εσύ γιατί προπάνανε τα ίδια και τα ίδια. Θα ξημερωθούμε εδώ και τα ίδια θα λέμε. Εσείς τι πρόγραμμα έχετε. Να φύγει η παιδική χαρά ή να την ξαναφτιάξετε. Να την ξαναφτιάξουμε. Να την ξαναφτιάξουμε. Ο σκοπός. Ο αυτό δεν είναι στο χέρι δικό μας. Εσείς μπορεί να λέτε παντού, μπορεί να πείτε κάτω. Μπορώ να μιλήσω. Η παιδική χαρά πάντα είχε ευθύνη και το 85 που μπήκε, δεν μπήκε αυθαίρετα, φυτέψαμε τα τέτοια. Πήγε ο πρόεδρος με 3 γονείς που είναι ειρήνη και υπογράψαν την πιτέρα. Πάντα υπήρχε ευθύνη για την παιδική χαρά, δεν ήταν ανεύθυνα. Καλύτερα παιδιά. Παιδιά. Τώρα αν είχαν φάξει αυτό και διάσεις αυτά εμείς δεν είναι στο μικρό πρόβλημα. Από καιρό που γίνανε κάποια ατυχήματα. Πείτε το και εσείς. Στην Αθήνα. Πριν 3 χρόνια αντιμετώπιζε το ίδιο πράγμα. Αυτό το πράγμα που έγινε εδώ έγινε και στον Πατσίγα. Είναι κάτι αυτό που συμβαίνει τώρα. Και δυστυχώς είναι κάτι διαφορετικό. Προς Θεού δεν θέλουμε τάκι. Τα ίδια και τα ίδια. Ξεκολουθούμε τώρα. Και ούτε θέλουμε να είναι αφορμή για να ξυλωθούν τον αλλονόν. Μισό να τελειώσω. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Στο λέω. Δηλαδή, ο σκοπός δεν ήταν αυτό. Είναι... Εντάξει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Τώρα στον όρμο κάτω, Γιάννη, πήγαινε και τα παιδιά σου μπορεί να κατεβαίνουν και να παίζουν. Τα όργανα, ρε παιδιά, τα όργανα είναι του 12 αγορασμένα. Περιμέναμε να πιστοποιήσουμε το πάτωμα και να δούμε αν μας αφήσουν για τα δέντρα, γιατί μάλλον δεν θα μας αφήσουν. Τώρα να βγάλουμε, να συγκρίνουμε μια παιδική χαρά που έβαλε ο μπαμπάς του Αλέκου πριν 35 χρόνια. Να τη συγκρίνουμε με τα όργανα που μπήκαν το 12.
Εντάξει, το ότι δεν ήταν εξήγητο, ήταν πιο χάλια, έτσι. Ήτανε χάλια, όπα. Δύο λεπτά. Εδώ πούνες, υπήρχανε πούνες, ρε Γιάννη. Υπήρχανε πούνες διπλωμένες. Όσον αφορά το θέμα της ποιότητας της παιδικής χαράς και το πώς ήταν κατασκευασμένη και η αντοχή που είχαν, εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πριν τρία χρόνια, με χρήματα του συλλόγου, επισκευαστήκαν οι παιδικές χαρές, οι οποίες δεν είχαν επισκευαστεί ποτέ. Όταν τις βγάλαμε λοιπόν για να τους αλλάξουμε λίγο θέση και να έρθουν λίγο πιο αραιά η μία από την άλλη, από κάτω ήταν σάπιες όλες, στον αέρα. Οι αλυσίδες, οι κρίκοι επάνω, ήταν όλοι διαλυμένοι, έτοιμοι να κοπούν. Λοιπόν, να τελειώσω. Δεν είχατε αλλάξει ποτέ εσείς που είχα φέρει τα παιδιά σας εδώ και δεν είχατε κοιτάξει ποτέ τις εισιτήρες των παιδικών χαρών. Έτσι, θα φέρω τα παιδιά, δεν αφήνανε. Τις παιδικές χαρές. Δύο λεπτά. Καθίστε, παιδιά. Γιατί μου λες, γιατί μου λες ότι ήταν καλή η παιδική χαρά. Γι' αυτό σου απαντάω έτσι. Γιατί μου λες ότι ήταν παιδική χαρά. Η παιδική χαρά ήταν καλή. Δεν ήταν καθόλου καλή η παιδική χαρά. Τα παιδιά ήταν ο χώρος που βρισκόταν στα παιδιά. Ήταν επιτήρημα. Δύο λεπτά σας ακούω, τόση ώρα δεν έχω παρέμβει καθόλου. Έτσι. Παρόλο που είμαι το άτομο το οποίο έχω θυχτεί περισσότερο από όλους σας. Διότι εμένα χτυπήσατε και κανέναν άλλο. Εμένα. Εγώ ήμουν το πρόβλημα. Εγώ ήμουν το πρόβλημα, ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Από εκεί και πέρα λοιπόν. Οι παιδικές χαρές αυτές εδώ πέρα ήταν και παρόλο την επισκευή που κάναμε, το κομμάτι στη βάση του κάτω ήταν σάπιο. Ο Κώστας ήταν εδώ που τις έβγαλε. Ενώ είχαμε πει με τον Κώστα να τις βγάλει με την προοπτική μήπως τις ξαναβάλουμε αυτές. Όταν τις έβγαλε, μου λέει, πρόεδρε, από κάτω οι βάσεις τους είναι σάπιες τελείως. Δεν μπορούσα να τις βάλεις έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν είπες το πείμενα, ούτως ή άλλως. Ξύλινα έπρεπε να μπουν. Είχαμε πει να μην τις πετάξουμε, να τις κρατήσουμε. Δεν μπορούσα να τις κάνεις. Δεν ξέρω τι θα τις κάναμε. Να τις κρατήσω. Εγώ του είχα πει κράτησέ τις. Έτσι, για να υπάρχουν έστω και σαν ενθύμιο. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ήταν οι πρώτες παιδικές χαρές που μπήκανε, να τις έχουμε λοιπόν. Αιώνιες εκεί, γιατί είναι αυτές. Γιατί είχαν μπει οι πρώτες. Θα τις κάνουμε μουσείο. Πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, στην ουσία δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι λοιπόν βγήκαν οι παιδικές χαρές. Συγγνώμη τώρα, εγώ δεν έχω προσωπικά. Δεν είχαν συντηρηθεί ποτέ. Συντήρηση μόνο ο σύλλογος είχε κάνει εδώ. Ο σύλλογος. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τα κάνει. Όταν ο σύλλογος αναλαμβάνει χρέη του Δήμου και εν μέρει σύλλογος και Δήμος γίνεται έτσι. Χρέη. Ναι, έτσι γίνεται. Βέβαια γίνεται. Πόσα πράγματα ρε παιδιά, συγγνώμη, γίνονται μέσα στο χωριό κατασκευαστικά που τα καλύπτει ο σύλλογος για το Δήμο. Δηλαδή. Όχι, Σούλα, δεν είναι έτσι. Ο σύλλογος έχει κάποια χρήματα τα οποία τα τοποθετεί στο χωριό. Ο σύλλογος κάνει δωρεές. Όταν εννοεί χρέη, δεν εννοεί χρέη χρηματικά. Έκανε δωρεές. Τα χρήματα που έχει συνέβη δημιουργήματα έχει. Δεν είναι χρήματα. Αυτά σούλα είναι αντισταθμιστικά. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ και μπράβο. Διότι μας έχουν παρακορίσει εδώ ένα χώρο. Μας έχουν παρακορίσει ένα χώρο εδώ. Και αυτό λοιπόν, ενώ τα πρώτα χρόνια επί προεδρίας του Μίλα και ως χωρέστον, όταν κάναμε κάθε χρόνο που κάναμε χορό εδώ, ναι, ζητούσε 100.000 δραχμές, ναι, και τις δίναμε. Όταν ανέλαβε λοιπόν μετά ο Μανέτας, είπε, δεν θέλω 100.000, αλλά θέλω να συνεισφέρετε σε έργα που θα γίνονται στο χωριό. Ναι. Όσο μπορείτε και όσο δυνατόν. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα συνεχίστηκε. Τα χρήματα που βγάζει ο σύλλογος, τα ρίχνει όλα μέσα στο χωριό. Είτε σε ευρύσεις, είτε εκκλησίες, είτε πλατείες κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, το καλοκαίρι, πήραμε μια απόφαση να φτιάξουμε, να επισκευάσουμε την αυλή του σχολείου. Η οποία ήταν ένα μαύρο χάλι, λέτε για την παιδική χαρά, αλλά δεν λέτε για τα γκρέμνα και τις πέτρες που ήταν έτοιμες να πέσουν κάτω. Η Άννη μπάλα από την μπασκέτα έφευγε και χτυπούσε εκεί, η πέτρα θα κόταν κάτω. Πώς είναι το έργο αυτό, καλά είπαμε, καλά είπαμε. Από τα λεφτά δεν θα κάνουμε να πέσουν. Τα μελών και τα όλα που κάνουμε. Συγγνώμη τώρα, δεν πηγαίνουμε στις κοντές. Κόστος αυτό, γιατί αυτό δεν μπορεί. Αυτά θα τα συζητήσετε με το συλλόγο. Όλα είναι. Εγώ τα φτιάξω όλα. Υπάρχει άνθρωπος που κάνει δωρεά ένα κομμάτι και το υπόλοιπο θα το αναλάβουμε εμείς μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Πότε θα ξαναφτιαχθεί η παιδική χαρά? Έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα? Χρονοδιάγραμμα να σας πω με ακρίβεια, όχι. Όχι. Καλυφθήκαμε. Δεν υπάρχει. Σίγουρα όμως σε ένα εύλογο διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο η παιδική χαρά της Καπαριάς, είναι πάρα πολλές οι παιδικές χαρές. Εδώ θα ξεκινήσουμε γιατί ξυλώθηκε, εξοραίζεται ο χώρος όπως είχαμε πει, φτιάχνονται γύρω-γύρω, θα γίνονται τα τουβάρια εδώ. Δεν είναι μια μεγάλη παιδική χαρά, δεν είναι μεγάλο κόστος όπως είναι άλλες παιδικές χαρές. Θεωρώ ότι θα γίνει σύντομα. Δεν μπορώ να σας πω όμως για να σας λέω μου είπατε ψέματα. Κάτι μπορεί να συμβεί και να μην μπορούμε να προχωρήσουμε. Άμεσα να σας πω σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες και να πάμε πιο μακριά. Άρα λοιπόν θεωρώ σίγουρα έχει μπει στο πρόγραμμα για να γίνει. Αυτό είναι σίγουρο. Όπως φτιάξαμε και αθλητικούς χώρους που τους παραδώσαμε πέρσι και φέτος θα παραδώσουμε ένα ακόμα που έχει μείνει στο Δημοτικό Σχολείο του Κορθίου. Και γενικότερα προσπαθούμε και φτιάχνουμε συνέχεια πράγματα. Αυτά που βλέπουμε και θέλουν επισκευές και επανακατασκευές. Θα γίνει και εδώ. Αυτό είναι σίγουρο. Θα γίνει. Άμα είχαμε χρήματα, θα σας έλεγα σε δύο μήνες θα γίνει. Είπε προηγουμένως ότι υπάρχει επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μας έστειλαν πρόσφατα ένα έγγραφο για να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση τους περισσότερους δήμους που δεν έχουμε την οικονομική άνεση να φτιάξουμε 10 και 12 παιδικές χαρές. Γιατί 12 παιδικές χαρές στοιχίζουν πάνω από 400-500.000. Με την πιστοποίηση που θέλουν, με τα δάπεδα των 5 εκατοστών, των 7 εκατοστών και γενικότερα όλα αυτά που θέλουν. Έτσι λοιπόν μας είπαν ότι θα πάρουμε επιχορήγηση, στείλαμε τα χαρτιά πίσω άμεσα και περιμένουμε μια απάντηση. Να δούμε, θα συνεχίσει αυτό που ξεκίνησαν ή θα μας πούν, ξέρω εγώ, θα το δούμε, οπότε να ξεκινήσουμε κάτι μόνοι μας. Περιμένουμε τι θα γίνει με την επιχορήγηση. Στη Μαρχέ, έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο, έστειλε ο πρόεδρος μια επιστολή. Μπορείτε να μας πείτε τι ζητούσε αυτή την επιστολή ή να μας δώσει ο πρόεδρος την επιστολή που έστειλε. Δεν είχε σχέση με την παιδική χαρά. Δεν είχε σχέση με το ξύλωμα της παιδικής χαράς. Εγώ στην απόφαση διαβάζω του δημοτικού συμβουλίου. Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να υποβληθεί η επιστολή αίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εκπολιτιστικών Σύλλογος Καπαριάς Άνδρου στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και να επανέλθει με περισσότερα στοιχεία. Δεν ήταν η παιδική χαρά. Δεν είχε σχέση με την παιδική χαρά. Ποιο ήταν το θέμα σου? Τώρα δεν θέλω να το κάνω. Αυτό λέμε, ότι δεν έχει καμία σχέση με την παιδική χαρά. Δεν ήταν η παιδική χαρά, η παιδική αυτή χαρά. Όχι, δεν θέλω να καταλήξω, Δήμαρχε. Ότι η προτεραιότητα είχε, αν είχαν σκοπό το πάνω από κάτω. Όπως την παιδική χαρά. Να προχωρήσει το από κάτω και να φτιαχτεί μετά τον τουβάρι εδώ. Δεν ήταν και έτοιμο να πέσει κάτω. Καλοπιστικό ήταν το από εκεί μέρος, όχι το από εδώ. Για τον Βότο, τι θα γίνει, Βέβαια. Άστα αυτό. Γιατί? Δηλαδή, το θέμα είναι σοβαρό, Τάκη. Τα παιδιά, όταν δεν έχουν κίνητρο να μείνουν εδώ, θα έρθουν πάνω στον δρόμο. Υπόγραψα και στο Facebook. Να είμαστε όμως συγκεκριμένοι. Μιλάς για μια απόφαση τώρα. Τι απόφαση? Του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτσε. Και σου λέω ότι. Κατάλαβα ότι λέει. Περίμενε. Δηλαδή να μεταφέραμε την παιδική χαρά από πάνω κάτω. Αυτή που υπήρχε εδώ. Ο σύλλογος να μεριμνήσει να το κάνει έτσι. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Να δώσουν προτεραιότητα εκείνη. Να φτιαχτεί ο χώρος ότι χρειάζεται να πάρει την πιστοποίηση. Αντί να γίνει τα έργα αυτά, να γίνει αυτό, να μείνουν τα παιδιά εδώ. Συγγνώμη, Γιάννη, κάπου τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Καταρχήν, η απόφαση αυτή που αναφέρεις είναι για μία πρόταση που έκανε ο Σύλλογος μαζί Δήμος και Σύλλογος να γίνουν κάποια έργα εξοραϊσμού εδώ στην πλατεία γενικά. Δεν είχε σχέση με την παιδική χαρά. Και πριν σου είπα ότι. Η παιδική χαρά λοιπόν, η παιδική χαρά, αν θα μπει εκεί, Γιάννη, μην τα μπλέκουμε όλα, αν θα μπει η παιδική χαρά εκεί, ή αν θα μπει στη γωνία, ή αν θα μπει από κάτω, ή αν θα μπει από πάνω, δεν θα το πεις ούτε εσύ, ούτε εμείς. Εγώ θα προτείνω. Ούτε θα προτείνεις. Γιατί θα το πει η τεχνική υπηρεσία. Αυτό λέμε. Θα αρχίσει να δει αν είναι. Εμείς δεν θα προτείνουμε τίποτα. Αυτό που αναρωτιέσαι Γιάννη, εσύ, έχει να κάνει διότι ο Σύλλογος ζητούσε από το Δήμο να σε εισφέρει οικονομικά. Για ποιο θέμα? Για το. Για αυτά. Για όλες εδώ τις εργασίες. Γιατί δεν ρίχναμε ένα βάρος στην παιδική χαρά που είναι για τα παιδιά και το καλοκαίρι.
να μπορούσαμε να τρέχαμε την παιδική χαρά πρώτα και αυτό μπορούσε να περιμένει. Πώς θα την τρέξουμε, ρε Γιάννη, με τι λεφτά θα την τρέξουμε την παιδική χαρά τώρα. Πόσο μας χρειάζεται, ρε Φοφό. Λοιπόν, να σας πω κάτι, να ηρεμήσετε. Γύρω στις 25 με 30 χιλιάδες. Δεν το δέχομαι αυτό, Δημαρχέ. Ξέρετε πόσες πιστοποιημένες παιδικές χαρές υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια. Δεν ξέρω την ελληνική επικράτεια. Εδώ πάει να γίνει. Στην ελληνική επικράτεια, ξέρετε πόσες είναι πιστοποιημένες αυτή τη στιγμή. Που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα, να σας πω. Ένα νούμερο. Ξέρετε πόσες. 395. Σε όλη την ελληνική επικράτεια, παιδιά. Μην κάνουμε θέμα από το πουθενά. Δεν κρύβεται τίποτα άλλο πίσω από αυτό που σας λέμε. Βγήκε η παιδική χαρά, να μπει μια καινούργια παιδική χαρά. Να τελειώσει εδώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, Τακί, και να συμπληρώσω κάτι άλλο. Πράγμα το οποίο, γιατί θα... Αν το πάρουμε βάση νόμου θα λειτουργούσα παράνομα, δεν το ξέρεις. Όταν βγάλαμε την παιδική χαρά από εδώ, τα όργανα, είπαμε να τα κρατήσουμε και να μην τα πετάξουμε με την προϋπόθεση να τα ξαναβάζει από κάτω, τα ίδια. Έτσι. Αυτά όμως δεν γίνονταν. Ήταν άχρηστα τελώς. Είχα μια σκέψη στο μυαλό μου να μπουν από κάτω. Ευκαιρία να καθαριστεί και ο χώρος από κάτω να ομορφύνει γιατί είναι σε αθλία κατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορούσε λοιπόν να γίνει. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούσαν να ξαναμπούν τα όργανα αυτά, αναγκαστικά λοιπόν όλο το πράγμα άλλαξε. Οικονομικά. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Τα λεφτά. Ο σύλλογος τα συνέφερε. Βεβαίως τα συνέφερε. Τι ποσό δηλαδή, μιλάμε εμείς... περίπου. Περίμενε. Περίμενε. Δεν ξέρω. Το σχέδιο εδώ λοιπόν, το να φτιαχτεί η αυλή κτλ. Ήταν μέχρι εκεί. Όπου βλέπετε που έχει χτίσει το δουβάρι τώρα. Και όχι προς εκεί από κάτω. Το πέρα. Όχι το πέρα. Μόνο εκείνο. Το οποίο ήταν το επικίνδυνο κομμάτι. Βρήκε το θέμα είναι η ώρα. Πού το από εδώ ήταν επικίνδυνο. Ή το από εδώ. Το από εδώ, αλλά αποδείχθηκε και το από εκεί μετά. Το οποίο βούλιαξε όλο από μέσα. Και οι τσιμετόνιδες από πάνω, οι οποίοι ήταν, άμα τους έσπρωγαν έτσι, θα φεύγανε. Όπως άμα σπρώξετε και αυτούς εδώ, θα πάνε από κάτω. Έτσι. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε το κομμάτι αυτό, μου λέει ο Κώστας ο τείχος έχει πρόβλημα. Όπως φύγαν αυτά από πάνω, θα φύγει και αυτός. Κάποια στιγμή. Αναγκαστήκαμε. Όπως έφυγε και η πλατεία στο Μαρακαίο. Αυτό, παιδιά, είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα. Περιμένετε δύο λεπτά. Δεν είχαμε σκοπό ούτε από πάνω το τσιμετόλιθο να φτιάξουμε. Αυτά ήταν εκτός. Όταν είδαμε όμως την επικινδυνότητα του θέματος, γιατί οι τσιμετόλιθοι αυτοί ήταν όλοι στον αέρα και ήταν έτοιμοι να πάνε από κάτω, αποφασίσαμε λοιπόν, σαν συμβούλιο του Συλλόγου, να χρηματοδοτήσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Πράγμα που σημαίνει άλλα 4 χιλιάρικα περίπου. Αυτά τα 4 χιλιάρικα, εμείς είχαμε σκοπό να τα βάλουμε και να συνεισφέρουμε για την παιδική χαρά, την καινούρια. Πράγμα τα οποία το χρήμα λοιπόν αυτό φεύγει από εκεί και πάει αναγκαστικά εδώ. Παρόλα αυτά, τέθηκε πάλι θέμα στο Σύλλογο μέχρι ότου τους ώστε να γίνει η παιδική χαρά ή καινούρια για να υπάρχει εδώ δέλεαρ για τα παιδιά να μένουν στην αυλή, να αγοράσει ο Σύλλογος 2 τέρματα ποδοσφαίρου για να κρατήσει τα παιδιά στην αυλή. Μια πιο φτηνή λύση, χωρίς πιστοποίηση και για να, μέχρι να λυθεί το θέμα της παιδικής χαράς, γιατί φαντάζομαι ότι είναι χρονοβόρο. Λοιπόν, εκεί έχουν μείνει τα πράγματα. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εσείς βγαίνετε στο διαδίκτυο, χωρίς να πάρετε ένα τηλέφωνο, χωρίς να ρωτήσετε κάτι, με μοναδικό σκοπό να πλήξετε, και τι πλήξετε, το χωριό, το σύλλογο, τον πρόεδρο, την πρόεδρο, οποιοδήποτε άλλο. Έτσι. Έτσι. Βγήκε πρώτα η παιδική χαρά και μετά χαλάσετε το τείχος. Που καλά κάνατε και τα φτιάξατε, εγώ δεν είμαι υπέρ σας. Ομόρφη είναι το μέρος. Εγώ δεν σου είπα και. Για ποιον τείχολο, γι' αυτόν. Όλων. Όλο. Τι όλων. Δεν με νοιάζει, καλά κάνατε. Όλων. Ναι. Τι όλων. Αυτό ρε παιδάκι μου, το φτιάξατε τώρα. Αυτό έγινε τώρα. Τώρα. Εκεί ήταν το πρώτη φάση. Ναι. Πριν όμως είχατε πάρει αυτά και μετά χαλάσατε. Δεν ακούστε, λέω το σήμερα. Γιάννη, σε ένα εργοτάξιο. Δεν παρακολουθεί. Να παίρνουν παιδιά και να παίρνουν σε ένα εργοτάξιο. Δεν με παρακολουθεί. Γιάννη, σε ένα εργοτάξιο μπορούν να μπαίνουν παιδιά και να παίζουν. Τώρα εσείς πιανόσαστε σε μια λέξη και σε ένα τόνο. Αυτά είναι περιτά για μένα. Νίκο, ο Σύλλογος μπορεί να συνεισφέρει ένα αλφα ποσό για την παιδική χαρά. Περίπου τι υπολογίζει ο Κώστας σε δεσμεύει αυτό. Αυτή τη στιγμή όχι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει τίποτα. Μετά το καλοκαίρι, μετά το Σεπτέμβριο. Αν πάει καλά εκδηλώσει του χορού το καλοκαίρι. Εδώ είναι ο
Ο σύλλογος πάντα βοηθάει, πάντα βοηθάει στο χωριό μέσα, ό,τι έχει ζητηθεί. Από το Δήμο ό,τι έχουν ζητηθεί. Γιατί εγώ έχω μια προσφορά αυτή τη στιγμή για κάτι ανάλογο. Αλλά δεν έχουμε και την ανάλογη συμπαράσταση για Νιάπολη στο σύλλογο. Για κάτι ανάλογο. Έτσι, παλεύουμε μόνοι μας. Να σας το δώσω κιόλας. Όχι, πες το, δεν πειράζει. Και πες το μας. Πες το μας, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα παιχνίδια κάνουν δηλαδή σύνθετο με πύργο, τσουλήθρα, αυτό που έχουν βάλει μέσα στη μέση. Μιλάς για το μουστακίο. Κάτι ανάλογο λέω, για να έχετε μια εικόνα που το έχετε δει. Στήχησε το μουστακίο 25.000. Όχι, δεν έχετε μπερδευτεί μάλλον. Ωραία. 6,5 χιλιάρικα στοιχίζουν αυτά, η αγορά τους. Τα όργανα. Τα όργανα, μόνο η αγορά, τα όργανα. Το ΦΠΑ είναι 1.600 ευρώ περίπου σε αυτά. Το αντάπεδο είναι 24 ευρώ το τετραγωνικό. Πάει το πλακάκι αυτό που βάζουν όλα στοιχένιο. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπει, γιατί ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά και μου το εξήγησε. Δεν είναι απαραίτητο να μπει σε όλο το τσιμέντο. Πρέπει να μπει γύρω από τα παιχνίδια με κάποιες προδιαγραφές. Τέλος πάντων, στο σύνολο είναι γύρω 8 χιλιάρικα περίπου, τέλος πάντων. Η ιδιωτική πρωτοβουλία υπάρχει στην Καπαριά. Δηλαδή το θέμα, ο σύλλογος έχει να κάνει κάποιες εργασίες στο πρόγραμμα, να ανοίξει κάποια μπετά. Έτσι δεν είναι. Εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά. Λοιπόν, μπορούμε κάπως, αν μπορεί να συνεισφέρει στο θέμα μπετού, για να μπορεί να κάνει και τις εκδηλώσεις, κάπως να δημορφωθεί, να μην εμποδίζει κιόλας. Έχω μιλήσει με μερικούς που τον Νίκο στο Σιδερά και αυτά την περίφραξη θα μας πούνε πώς τι θέλουν και θα τη φτιάξουμε εμείς, με δικά μας λεφτά θα αγοράσουμε τα πράγματα. Πρόταση είναι τώρα αυτή. Αυτή είναι πρόταση. Πρόταση. Λοιπόν, πρόταση προς το Δήμο δηλαδή. Πρόταση προς το Δήμο. Η βοήθειά σας στην τεχνική υπηρεσία. Να κάνει τη μελέτη οτιδήποτε. Ήδη έχουμε πει. Ναι. Ήδη έχουμε. Ναι, αλλά να το τρέξουμε. Ναι. Μην μείνει να μπει στο Υπουργείο Εσωτερικών τα λεφτά και έχουμε και μέχρι χρηματοδότηση. Έχω εξασφαλίσει Α. Θα το ωραία. Πούμε μετά αυτό. Αν υπάρχει τέτοια πρόταση, δεν το συζητάμε. Τι να συζητήσουμε. Και δεν το λέμε τόσο καιρό. Εγώ προσωπικά, σαν Γιάννη, ό,τι χρειαστεί οικονομικά, μέχρι 1000 ευρώ μπορώ να συνεισφέρω. Για το θέμα τη παιδική χαρά. Μόνο γι' αυτό. Αλλά η προϋπόθεση μου είναι να μπει εδώ η παιδική χαρά για αυτό το πράγμα. Θα μας το πει η τεχνική υπηρεσία. Ναι. Αν βολεύει. Εδώ θα προτείνουμε. Όλοι θα βοηθήσουμε το Διχωριανή για να ξαναστηθεί η παιδική χαρά. Το ξαναλέω γιατί εντάξει, μερικοί μπορεί να το παίρνουν ελαφρά. Φεύγοντας τα παιδιά εδώ, ανεβαίνουν στον δρόμο. Το ξαναλέω. Είναι πολύ επικίνδυνο η καρμανιόλα στο ιερό. Και πρέπει να ξαναμπούν οπωσδήποτε και τα σαμαράκια. Δεν ξέρω αν έχετε σχέση με αυτό. Ήταν ασφαλέστερο τα παιδιά να παίζουν εδώ σε αυτά τα όργανα. 100 φορές παρά να είναι στον δρόμο. Γιατί θα είναι στον δρόμο. Δεν θα είναι στον δρόμο. Δεν μπορώ εδώ να παίξει την μπαλά, δεν μπορώ να παίξει ένα άλλο παιχνίδι. Μάλλον. Θα βγουν στον δρόμο. Αν δεν έχει όργανα, ανοίγουν. Εμείς Γιάννη, πού μεγαλώσαμε, ρε Γιάννη, εμείς. Στην Ηλιούπολη, φαντάζομαι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Πού μεγαλώσαμε. Άμα θα μπει η παιδική. Εμείς πού μεγαλώσαμε. Στα άλλα χωριά τα παιδιά πώς μεγαλώσαμε. Εμείς στο Μαρακέο και παντού. Μόνο εδώ. Δεν έχει τόσο κάτι άλλο. Και πε ότι βάζει την πίτα και την καρά. Και ποιο κουρακεί στο μέλλον. Δεν θα τα πω. Άμα υπάρχει διάθεσή σα ότι θα επανέλθουν τα όργανα και θα βγουν η παιδική χαρά, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Τρίτον, εδώ πέρα πρέπει να. Εδώ που πέρα. Επειδή η ροζοβολία στα δέντρα αυτά είναι πολύ ψηλά και με τον πρώτο νερό μπορεί να πέσουν πολύ ψηλά. Μπορεί να κοπούν τα δέντρα, να χαμηλώσουν δηλαδή, να γίνουν να κλαδευτούν. Γιατί κλαδέψαμε λίγα. Να που πάνε, αυτά με τον νερό. Η ροζοβολία είναι μάλλον πάνω. Με τον πρώτο νερό μπορεί να πέσουν. Το μεγάλο το κλαδί που έπεσε την κλάδα. Τρίτον, αυτό εδώ. Νίκο, αυτό εδώ πέρα το σύντρο που έχει μπει αυτή η κατασκευή πρέπει να φύγει από εκεί. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν αυτά τα παιδιά. Αν πα πάνω ένα. Εδώ στο κουμπί. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν αυτά τα παιδιά. Και τέταρτον. Και τέταρτον. Και τέταρτον. Το σιδερό μας πειράζει. Και τέταρτον, ο Πότρος εδώ και είσαι από βάρκα σε νερά πάλι. Είναι έτοιμο να είναι πάνω-πάνω. Αυτό δεν είναι γίνεται. Πρέπει να διάσω. Όλες οι γονείς εδώ πέρα στο χωριό που παραπονιέστε. Έκλεισε παιδική χαρά που θα παίζει το παιδί μου. Το παιδί σας θέλει να παίζει, θέλετε να παίζει με ασφάλεια ή με το στέλνετε και να φοβάστε μην πέσει και σκοτωθεί. Που λέω λόγο. Γιατί μισό λεπτό, γιατί αν ένα παιδί έρθει εδώ και χτυπήσει ή πάρει οτιδήποτε, θα πείτε ο Δήμος που δεν κοιτάει και τις τραβάλες ή τις κούλες. Εμείς λέμε ότι θέλουμε, ρε παιδιά. Μαζί με τα παιδιά είναι και
γονείς. Δεν έχει να λέει αυτό. Δεν κρίνει μια ασφάλεια. Δεν κρίνει μια πλατεία αυτό ασφάλεια άμα είναι ο γονιός μαζί. Δεν κρίνει μια πλατεία ασφάλεια αυτό το πράγμα. Μια πλατεία ασφάλεια την κρίνει στην κλίση. Η περίφραξη, το σωστό βάβευε και τα δέντρα. Δεν είπαμε να γίνει ανούλα μου, να γίνει. Αλλά πρώτα να την κατάσταση. Να την κατάσταση. Να παραμείνει να γίνει. Γιάννη, επειδή έθεσες το θέμα αποκλειστικά η παιδική χαρά να γίνει εδώ, έτσι. Φαντάζομαι... Ναι, ναι. Εσύ όμως δεν σημαίνει ότι θα προτιμώ να γίνει εδώ, έτσι. Πιστεύω θα προτιμάς να μην υπάρχει πάρκινγκ χώρος εδώ. Αν όμως στέλνατε τα παιδιά σας να παίξουν εδώ, δεν θα μαρκινηθήκατε ποτέ γιατί παρκάνανε. Πόσα χρόνια πριν. Πολλά χρόνια. Το πρώτο χρόνο που ήρθε ο μεσοκομικός συνεταιρισμός εδώ βγήκε το Λουκέτο. Έκτοτε τα αυτοκίνητα παρκάρουν εδώ μέσα. Ποτέ δεν διαμαρτυρηθήκατε. Ποτέ δεν διαμαρτυρηθήκατε. Εσείς που στέλνετε τα παιδιά σας εδώ. Εμείς το βάλαμε. Είναι μια παιδική χαρά. Εμείς το βάλαμε το Λουκέτο και το βγάλατε φοριακή. Εμείς το βάλαμε. Και να δείτε και ένα συνεταιρισμό και ένα σε εσά όποτε θέλετε να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν μόνο τότε να μπαίνουν. Υπήρχε. Και επί χρόνια δεν κάνατε καμία κίνηση. Στέλνατε τα παιδιά σας λοιπόν σε μια παιδική χαρά, η οποία ήταν παιδική χαρά, ήταν πάρκινγκ και ήταν τα πάντα. Και μου λέγατε εμένα ότι ο χώρος ήταν ασφαλής. Και γιατί το βγάλατε. Ε, όχι ρε. Συγκρίνεται με την παιδική χαρά, ρε Νίκο, γιατί παρκάρανε τα παιδιά. Ποιος το είπε αυτό, ρε Γιάννη. Ποιος το είπε αυτό, ρε Γιάννη. Λες ότι ήταν παρκαρισμένα και δεν υπάρχει ασφάλεια. Σου λέω ότι σε μια παιδική χαρά για να το κλείσουμε το θέμα, το συγκεκριμένο που προέκυψε. Το θέμα λοιπόν που προέκυψε είναι το ότι έφυγε από εδώ η παιδική χαρά. Η παιδική χαρά δεν έφυγε, απλά αυτή η επικίνδυνη εντός εισαγωγικών παιδική χαρά έπρεπε να απομακρυνθεί για να μπει στη θέση της μια καινούργια. Αυτή η καινούργια, ειλικρινά, έχουν ξεκινήσει από τώρα ενέργειες για να μπει. Παράλληλα, αυτός εδώ ο χώρος, που από ό,τι καταλαβαίνει είναι μοναδικός, ένας από τους λίγους χώρους του χωριού, αν όχι ο μοναδικός, που μπορούν τα παιδιά να παίξουν και να μαζεύονται εδώ, πιστέψτε με ότι με τα παιδιά έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και εγώ όπως όλοι σας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο χώρος πρέπει να γίνει υπόδειγμα. Ήδη ξεκίνησε. Και μπράβο στο Σύλλογο και η Πρόεδρος, θα ξεκινήσουμε γύρω-γύρω να το περιφράξουμε και να γίνει ένα όμορφο, ένα ωραίο μέρος, εδώ ένας ωραίος χώρος. Θα γίνει και η παιδική χαρά, θα εξοραϊστεί λοιπόν όλος ο χώρος και λίγο υπομονή για να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, αν βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν κάποια χρήματα, ευχαρίστως, σε πιστεύω 20 μέρες, ένα μήνα θα έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη από την τεχνική μας υπηρεσία. Θα υπάρχει μια μελέτη συγκεκριμένη. Αν ο Σύλλογος δώσει αυτό, κάποιος άλλος εκείνο, θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, θα σας πω το εξής, το είπα και προηγουμένως, αν με ακούσατε. Ότι δεν αρκεί να πάω να αγοράσω 5 πιστοποιημένες κούνιες γλίστρες που έχουν 6-8 χιλιάδες που είπες προηγουμένως. Πρέπει αυτά να πάνε να μπουν σε ένα πιστοποιημένο χώρο. Που ο πιστοποιημένος χώρος δεν εξαρτάται πάλι και μόνο επειδή έχει μπετό, εγώ βάζω 7 πόντους πλακάκι και είμαι εντάξει. Έχει να κάνει, είπε κάποιος πριν, και δεν θα πω περισσότερα, θα με καταλάβετε όλοι. Έχει να κάνει αν υπάρχουν δέντρα που εύκολα φεύγουν τα κλαδιά και μπορεί να πέσουν, όπως είναι ο ευκάλυπτος. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα αξιολογεί αυτός που κάνει τη μελέτη, βλέπει πώς είναι ο χώρος. Κάτω, πάνω, οπουδήποτε, γύρω-γύρω την παιδική χαρά, ότι είναι ασφαλής χώρος και εκεί πάνω πάμε και φτιάχνουμε την παιδική χαρά. Έτσι έχει, εδώ είμαστε, προχωράμε στο έργο αυτό, ο Σύλλογος κάνει αυτό το έργο που είναι πολύ σημαντικό, προχωράει μετά η Πρόεδρος, κάνουμε το υπόλοιπο, παράλληλα δουλεύουμε την παιδική χαρά. Μην αγχώνεστε, δεν έχει γίνει κάτι για το χωριό αρνητικό και να ξυλωθεί μια παιδική χαρά έτσι από το πουθενά. Πραγματικά υπάρχει θέμα διότι θα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στο οποιοδήποτε, εγώ δεν θα πω μεγάλο, μικροατύχημα συμβεί. Αν ένας γονιός με ένα μικροατύχημα ενός παιδιού θέλει να το προχωρήσει, το προχωράει όσο θέλει.
μικροατύχημα. Μιλάω για ένα απλό. Ένα μικρό ατύχημα, να μην λέω τώρα συγκεκριμένα. Δηλαδή, οι μαμάδες που είναι συγκεκριμένες εδώ, δεν ζητήθηκε ποτέ ευθύνη αν ήταν επισκευασμένοι, αν έπεσε το παιδί της κάτω. Από γρατζουνιά. Τώρα που το παιδί μας πιο βαρύ. Όχι, όχι. Δεν το λέω για το χωριό. Άκουσε με. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις παιδικές χαρές, με όλους τους χώρους που αυλίζονται ή που παίζουν παιδιά. Έχει να κάνει με όλους. Είναι σίγουρο ότι κανείς από εδώ μέσα αυτό δεν θα το έκανε. Ένας επισκέπτης όμως μπορεί να ερχόταν εδώ, ένας οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος και να. Με λίγα λόγια, εάν δεν είναι κάτι πιστοποιημένο, δεν μας καλύπτει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει λόγος να γίνει παιδική χαρά, γιατί δεν υπάρχει κανένα παιδί στο χωριό. Το ένα είναι αυτό. Κανένας δεν θα πάρει παράγοντα. Κανένας δεν παίρνει τον παράγοντα ότι εδώ υπάρχει ένα καφενείο, αυτό που υπάρχει, ένα σαχαροπλαστείο. Αυτοί που επισκέπτονται το χωριό και δέχονται λοιπόν επισκέψεις, δηλαδή εμείς μπορεί να μην μένουμε εδώ, τα παιδιά έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο επάνω, εδώ είναι τα ανήψια της μάνας και τα δικά μου, έρχονται συνεχώς. Από τη χώρα φτάνουν εδώ. Δηλαδή φανταστείτε πόσο έκταση παίρνει αυτό. Όταν τα γίνει για τα παιδιά αυτά δεν θα είναι. Και είναι χιλιάδες τα παιδιά που περνάνε από εδώ. Δηλαδή την παιδική χαρά εδώ συγκεντρώνονται παιδιά από παντού. Δεν είναι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα προχωρήσουμε στο να ξαναφτιαχτεί. Αυτό κατάλαβα.